Έχουμε τη χαρά και την τιμή φέτος να φιλοξενούμε πάλι για έκτη συνεχόμενη χρονιά το Run Greece. Δυστυχώς για τους λόγους της πανδημίας πέρυσι δεν πραγματοποιήθηκε. Φέτος, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία προβλέπονται από την πολιτεία, είμαστε έτοιμοι να διεξάγουμε τον πρώτο αγώνα Run Greece της σειράς το 2021 εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Θα δώσω τον λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Πέτροβιτς, προκειμένου να αναφερθεί σχετικά, και κατόπιν συνεχίζουμε. Καλημέρα σας. Από τον Μάρτιο του 2020, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, χρειάστηκε να περιορίσουμε τις δραστηριότητές μας. Ο κωδικός 6 ήταν ο μοναδικός που μπορούσαμε να στείλουμε για αθλητική δραστηριότητα ή άσκηση. Τα πράγματα όμως διαφοροποιήθηκαν καθώς μπήκε στη ζωή μας το εμβόλιο και από εκείνη τη στιγμή ξαναρχίσουμε και επανακινούμε γενικότερα και την οικονομία, αλλά ειδικότερα και αφορμή βέβαια με τη σημερινή εκδήλωση τις αθλητικές δραστηριότητες. Αναγκαστήκαμε εξαιτίας της πανδημίας και ακυρώσαμε πολλές αθλητικές δραστηριότητες με κορυφές το Run Greece και το Via Egnatia Run, που ήταν μεγάλες δραστηριότητες για αυτή την περιοχή. Σήμερα λοιπόν τα πράγματα αλλάζουν και χάρη στην επιστήμη μπορούμε και σταδιακά επανερχόμαστε στην αθλητική κανονικότητα. Το σημαντικό είναι ότι σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να κάνουμε οποιαδήποτε δράση υπό τον όρο να τηρούνται αυστηρά οι υγειονομικοί κανόνες. Έτσι προστατεύουμε και τους εαυτούς μας, αλλά κυρίως και τους γύρω μας. Έτσι, τιμώντας και τηρώντας όλες αυτές τις εκδηλώσεις, οι οποίες στο παρελθόν, γιατί το Run Greece πραγματοποιείται φέτος, μετά από μια διακοπή ενός χρόνου, δηλαδή είναι η 7η χρονιά που πραγματοποιούμε το Run Greece, και ο στόχος είναι να μπορέσουμε να επανέλθουμε με μια αθλητική διοργάνωση που θα κινητροδοτήσει τους συμπατριώτες μας, τους συμπολίτες μας, να συμμετέχουν, τηρώντας, όπως σας είπα, όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και βέβαια να στείλουμε ένα μήνυμα ότι τρέχουμε για τη ζωή, τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για το αύριο. Αυτό πιστεύω ότι είναι το μήνυμα του φετινού Run Greece και εμείς ως Περιφέρεια, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, από το 2014 μέχρι σήμερα, στηρίζουμε αυτή τη διοργάνωση με στόχο να μπορέσουμε όλοι μαζί να αποτελέσουμε ένα μέρος μιας κοινής προσπάθειας που έχει στόχο όχι απλώς να αναδείξει την ανάγκη της άθλησης, γιατί η άθληση είναι, όπως είπαμε, υγεία, αλλά και την ομορφιά αυτού του τόπου που συγκαταλέγεται σε μία από τις καλύτερες περιοχές της χώρας. Από την πρώτη στιγμή που μας ζητήθηκε να συμμετέχουμε ενεργά, όπως γίνεται όλα αυτά τα χρόνια στο Run Greece, εννοείται ότι η απάντησή μας ήταν καταφατική, θετική, αφού το Run Greece είναι πλέον ένας μεγάλος θεσμός, ένας αθλητικός θεσμός για τον Δήμο μας, και ως εκ τούτου, σε κάθε περίπτωση, θα κάναμε το καλύτερο δυνατό για να μπορέσουμε να κάνουμε μία πολύ καλή και οργανωμένη εκδήλωση, αγωνιστική δράση. Βέβαια, όπως ανέφερε και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, τα δεδομένα πλέον είναι διαφορετικά. Παρόλα αυτά όμως, έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία να μπορέσουμε να διοργανώσουμε τέτοιους αγώνες, τέτοιους μεγάλους αγώνες, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, ώστε ο κάθε συμμετέχον να είναι ασφαλής, να τρέξει το Run Greece και να, στο τέλος της ημέρας, να έχουμε ένα πολύ πολύ θετικό πρόσημο για τους αγώνες τους οποίους διεξάγαμε στην Αλεξανδρούπολη. Νομίζω ότι το Run Greece του 2019, που ήταν το τελευταίο της σειράς, ήταν ένα από τα πλέον πετυχημένα, και αυτό φυσικά μας δίνει την ευθύνη να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε εκεί ψηλά. Εμείς ως Δήμος Αλεξανδρούπολης θα υποστηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις ώστε αυτή η εκδήλωση να στεφθεί με επιτυχία, και είμαι βέβαιος, αφού
οι συντελεστές όλων όσων είμαστε εδώ οι εκπρόσωποι, νομίζω ότι θα έχει αυτό το αποτέλεσμα και δεν θα έχουμε να θυμόμαστε έναν απλό αγώνα, αλλά το Rank Race Αλεξανδρούπολη 2021, το οποίο πιστεύουμε θα μείνει. Να ευχαριστήσω την Περιφέρεια και τον Δήμο για την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια και τους δύο συλλόγους μας, τον Εθνικό και τον Δρομέα, που θα είναι εκεί στη διεξαγωγή του αγώνα για να βοηθήσουν. Οι συνθήκες, όλοι ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολες. Η έγκριση για το Run Greece ήρθε την τελευταία στιγμή. Γι' αυτό και έχουμε και λίγο χρονικό διάστημα μπροστά μας για να φανούμε οργανωμένοι και να κάνουμε ένα από τα πιο ωραία Run Greece. Είναι το πρώτο Run Greece που ετοιμάζει ο ΣΕΓΑΣ στην Αλεξανδρούπολη και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενο που γίνεται στην πόλη μου το πρώτο Run Greece, γιατί θα αποτελέσει δείγμα και φάρο εκτέλεσης των επόμενων Run Greece και κάθε Run Greece που θα συνεχίσει να υπάρχει για τα επόμενα χρόνια. Οι ιδιαίτερες συνθήκες μας κάνανε να αλλάξουμε τον τρόπο εκκίνησης των δρομέων. Οι εκκινήσεις μας θα γίνουν σε μπλοκ των 300 ατόμων και χωρισμένοι οι αθλητές μας σε εξάδες, 1,5 μέτρο απόσταση μεταξύ τους. Οι εγγραφές του Run Greece θα πρέπει κανονικά να ολοκληρωθούν μέχρι τις 14 του Σεπτέμβρη, γιατί είναι μόνο ηλεκτρονικές. Ίσως να μας δοθεί και η δυνατότητα να γίνουν εγγραφές και εδώ την τελευταία στιγμή. Ξέρετε και μάθατε όλοι, είμαι σίγουροι, ότι αυτοί που λαμβάνουν μέρος πλέον στο Run Greece είναι είτε εμβολιασμένοι, είτε οι άνθρωποι που έχουν νοσήσει με το πιστοποιητικό νόσησης. Οπότε όταν δηλώνουν εγγραφή, παρουσιάζουν και το πιστοποιητικό νόσησης ή το πιστοποιητικό του εμβολιασμού. Αυτά από μένα, δεν θέλω να πω κάτι άλλο, να μην σας κουράζω. Εύχομαι τα καλύτερα για τη διεξαγωγή, από άποψη οργάνωσης και βοήθειας του κόσμου. Μακάρι να αναδειχθεί ακόμη μια φορά η πόλη μας, γιατί ουσιαστικά με το Run Greece αναδεικνύεται η πόλη μας, γιατί έχουμε μια όμορφη πόλη, έχουμε από τις μια πιο όμορφες διαδρομές εκτέλεσης Run Greece και γι' αυτό μας προτιμάει και το κεντρικό ΣΕΓΑΣ. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική στιγμή όλη αυτή η διαδικασία, η οποία ξεκινάει με τη σημερινή συνάντηση και συνέντευξη τύπου. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε και μια αναφορά στο κατά πόσο αυτή η διοργάνωση προσθέτει στην πόλη σαν πόλη. Δεν είναι απλά μια αθλητική διοργάνωση που γίνεται για να δώσει αποτελέσματα. Πρέπει να εστιάσουμε πάρα πολύ στο ότι αυτή τη στιγμή έρχεται η Αλεξανδρούπολη στο επίκεντρο των μεγάλων διοργανώσεων του ΣΕΓΑΣ. Έχουμε δώσει τα δείγματα γραφής στο παρελθόν για το τι μπορούμε να κάνουμε και έχουμε πάρει τα εύσημα. Άρα, ταυτόχρονα με τη διοργάνωση, την ίδια αυτή καθεαυτή, αναπτύσσουμε και ένα αθλητικό γεγονός, το οποίο γίνεται ταυτόχρονα και τουριστικό αθλητικό γεγονός. Ακούγεται η πόλη σε όλη την Ελλάδα και τα προσθέτει πάρα πολλά σύν για την περαιτέρω εξέλιξή μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά καθαρά το οργανωτικό κομμάτι, είναι μεγάλη τιμή και θεωρούμε υποχρέωσή μας από την πλευρά του Συλλόγου του Εθνικού, ένα από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ελλάδας, να συμμετέχουμε σε οτιδήποτε αναδεικνύει γενικότερα τον αθλητισμό, ιδιαίτερα δε το Run Greece Αλεξανδρούπολης. Η συμμετοχή του Εθνικού, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα λοιπόν του γεγονότος, είναι τεχνική και οργανωτική. Συμμετέχουμε δε με μεγάλο αριθμό στελεχών που καλύπτει μεγάλο τεχνικό κομμάτι, όπως επίσης και τεχνογνωσία σε ό,τι αφορά την εκτέλεση της διοργάνωσης. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε και πρέπει να το τονίζουμε συνέχεια ότι αναγνωρίζεται και από όλους τους θεσμικούς φορείς, δηλαδή την Περιφέρεια και το Δήμο, από παράγοντες υπηρεσιακούς, στρατό, αστυνομία και λοιπούς άλλους φορείς. Είναι σημαντική συνεισφορά τους. Εδώ θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά, διότι δεν έχουμε σήμερα μαζί μας εκπρόσωπο του στρατού. Ήδη όλες οι διαδικασίες έχουν κινήσει, έχουν δοθεί οι εγκρίσεις και παράλληλα γίνεται όλη αυτή η προετοιμασία από πλευράς της Ιεραρχίας, που είναι ο τελευταίος φορέας που παραλαμβάνει τη διεκπαιρέωση. Άρα και αυτό το κομμάτι νομίζω ότι έχει τακτοποιηθεί. Θέλω να πιστεύω ότι εκτός από την συμμετοχή
των φορέων και των αθλητικών συλλόγων, σύσσωμη η κοινωνία της Αλεξανδρούπολης θα στηρίξει όπως κάθε χρόνο αυτή τη διοργάνωση και γι' αυτό ακριβώς και εκεί μάλλον ακριβώς έγκυται και η επόμενη επιτυχία σε ό,τι αφορά την εκτέλεση της διοργάνωσης. Δεν έχω κάτι άλλο συγκεκριμένο να πω. Θέλω να ευχαριστήσω πάντως ιδιαίτερα την Περιφέρεια και το Δήμο που κάθε χρόνο, μα κάθε χρόνο με όλες τις δυνάμεις βοηθούν σε αυτή τη διοργάνωση που για μας είναι από τις κορυφαίες για την πόλη. Η Ομοσπονδία μας εμπιστεύτηκε την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Και αυτό γιατί. Γιατί στην Αλεξανδρούπολη ο ΣΕΓΑΣ έχει μόνο φίλους. Γιατί φίλο έχουμε τον Δημήτρη τον Πέτροβιτς, που όποτε του ζητήσαμε συνεργασία, βγήκε πιο μπροστά από την Ομοσπονδία και έθεσε πρώτος το χέρι. Τον Δήμαρχο, τον κύριο Ζαμπού, και τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Βουρδόλη, τον Θόδωρο, ο οποίος προτρέχει πριν από εμάς για μας. Έχουμε τους δυο συλλόγους μας, τον εθνικό, τον ιστορικό μας εθνικό και τον νεότερο δρομέα, οι οποίοι σε κάθε γεγονός, είτε δρομικό, είτε αθλητικό, πρωτοπορούν και είναι δίπλα στην Ομοσπονδία και στηρίζουν με κάθε μέσο. Γιατί στην Αλεξανδρούπολη, στις μέχρι τώρα διοργανώσεις, είχαμε τεράστια οργανωτική επιτυχία. Αυτό που συμβαίνει σε αυτή την πόλη δεν συμβαίνει σε καμία άλλη και σας το λέω όχι επειδή είμαστε παρόντες εδώ πέρα στην πόλη αυτή, επειδή είμαι τεχνικός διευθυντής σε όλα τα ραγκρίς και σε όλους τους αγώνες στους δρομικούς, αυτό που γίνεται με την τροχέα στην Αλεξανδρούπολη δεν γίνεται σε καμία άλλη πόλη, τόσο από το ελεσματική δουλειά, αυτό που γίνεται με τους εθελοντές. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πόλη να τιμά και να βραβεύει τους εθελοντές της. Αυτό που γίνεται με τις υγειονομικές υπηρεσίες είναι πρωτόγνωρο για μας. Αυτό γίνεται σε ένα καλό σημείο μόνο στον Μαραθώνιο της Αθήνας, που είναι ένα διεθνές γεγονός εκείνο πλέον, αλλά αντάξιο αυτού του γεγονότος του διεθνής είναι και το γεγονός των δρομικών αγώνων της Αλεξανδρούπολης και ειδικά του Run Greece. Φέτος είναι μια δύσκολη χρονιά. Ο αγώνας αυτός θα μετρήσει ως test event. Δηλαδή, όλη η Ελλάδα την Κυριακή 19 του μηνός θα μάθει τι έγινε στην Αλεξανδρούπολη, πώς έγιναν, γιατί δεν το έχουμε ξαναδοκιμάσει. Να ξέρετε, πανευρωπαϊκά, ο πρώτος αγώνας έγινε προχθές εκτός δρόμου, σε πόλη μέσα, στο Παρίσι, και λειτουργεί σαν test event. Ο δεύτερος θα γίνει στην Αθήνα μεθαύριο ημιμαραθώνιος. Και τώρα πάμε για τα Run Greece, ο πρώτος στην Αλεξανδρούπολη. Επίσημος αγώνας με αδειοδότηση. Δεν μιλάμε για αγώνες που γίνονται που δεν είναι επίσημοι και δεν έχουν υγειονομικό πρωτόκολλο, όπως έχει αυτός ο αγώνας, και άδεια από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τη διεξαγωγή του. Τι αλλάζουμε φέτος, που δεν μπορούμε να το υπερβούμε. Δεν θα έχουμε αγώνα παιδιών. Δεν το επιτρέπει το υγειονομικό πρωτόκολλο, γιατί το δικό μας υγειονομικό πρωτόκολλο, γιατί απαγορεύουμε να συμμετέχει οποιοδήποτε δρομέας αν δεν είναι εμβολιασμένος ή αν δεν έχει νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο. Ο νόμος βέβαια δίνει και ένα περιθώριο να επιλέξουμε και μη εμβολιασμένους. Εμείς σαν ΣΕΓΑΣ το έχουμε απορρίψει μόνο εμβολιασμένοι και μόνο νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο. Επίσης έχει αλλάξει και το περιβάλλον εδώ και 2 χρόνια εδώ πέρα. Εγώ είδα, ερχόμενος στο νομαρχείο, ένα πολύ ωραίο ποδηλατόδρομο, τον οποίο θα κοιτάξουμε να αξιοποιήσουμε και να το εντάξουμε μέσα σε όλο το γεγονός, το δρομικό γεγονός, αλλά είδα και μια πολύ ωραία ανάπλαση από κάτω, την οποία, εάν είχαμε παιδικό αγώνα, σίγουρα τον παιδικό αγώνα θα το κάναμε μέσα στην ανάπλαση αυτή, αλλά στην παρούσα στιγμή μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως προθερμαντήριο, να πάνε οι ξένοι αθλητές και οι εντόπιοι αθλητές εδώ πέρα, να δουν την περιοχή, την ανάπλαση, την πολύ ωραία ανάπλαση αυτή, να προθερμανθούν πάνω σε αυτή και να βγουν μετά πάνω στον κυρίως αγωνιστικό χώρο, στον δρόμο, για να διεξαχθούν οι 2 αγώνες. Θα έχουμε 2 αγώνες, 5 και 10 χιλιόμετρα. Το υγειονομικό πρωτόκολλο μας επιβάλλει όρια. 300 άτομα για τα 10 χιλιόμετρα και 1500, μέχρι 1500 για το μεγάλο.
Ένα test event, ένας τέτοιος αγώνας δεν κρίνεται μόνο από την οργανωτική επιτυχία που θεωρείται δεδομένη, γιατί έχετε το ανθρώπινο δυναμικό να τη βγάλετε πολύ ψηλά. Τεράστιο ρόλο παίζουν οι συμμετοχές. Πρέπει όλοι μας, όλοι σας, να βγάλουμε έξω τον αγώνα αυτό, να τον κοινοποιήσουμε στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, στον νομό του Εύρου, σε όλη τη Θράκη, για να έχουμε συμμετοχές. Είναι μεγάλη υπόθεση την Κυριακή να φύγουμε από εδώ πέρα με 1.000 συμμετοχές για πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια. 1.000 συμμετοχές σε μια πόλη σαν την Αλεξανδρούπολη θα είναι ένα τεράστιο γεγονός. Θα καταγραφεί ως δρομική επιτυχία, γιατί οι μέχρι τώρα αγώνες που γίνονται δυστυχώς δεν έχουν συμμετοχές. Είναι επηρεασμένες από όλη αυτή την κατάσταση και είναι δύσκολο να ξαναβγούμε μπροστά. Θα σας δείξω ένα γράφημα. Τα τελευταία 6 χρόνια που κάναμε αγώνες, είχαμε φτάσει στην κορυφή το 2016. Είχαμε πέσει το 2018, ανεβήκαμε το 2019 όμως. Και με αυτή την άνοδο του 2019, πιστεύω να πάρει τη σκητάλη του 2021 και να πάμε πάλι ψηλά. Γιατί ο θεσμός του Rank Greece θα συνεχιστεί, επενδύουν σε αυτόν οι εταιρείες, επενδύουν σε αυτό οι χορηγοί και θέλουμε του χρόνου, το 2022, να έχουμε μια κορυφαία διοργάνωση εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Θα ήθελα λίγο να μείνω σε ένα άλλο κομμάτι, στο κομμάτι της ανασκόπησης. Ίσως ο παλαιότερος με τον κύριο Πέτροβιτς στην Οργανωτική Επιτροπή του Rank Greece από το 2014. Θα ήθελα να σκεφτώ μαζί σας ποια είναι τα θετικά αποτελέσματα που έχει φέρει το Rank Greece στην περιοχή μας και γενικά στον άνθρωπο της περιοχής μας. Πρώτο και μεγαλύτερο, η μεγάλη προβολή της πόλης. Μην ξεχνάμε ότι για αρκετά μεγάλο διάστημα τα μέσα ενημέρωσης, τοπικά και πανελλήνια, ασχολούνται με τον αγώνα. Άρα, μεγάλη προβολή της πόλης και επίσης σας θυμίζω ότι το 2016, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο, περίπου 500 σποτ των 30 δευτερολέπτων έπαιζαν εμβόλυμα στις διαφημίσεις όλων των μεγάλων καναλιών, προβάλλοντας την Αλεξανδρούπολη. Δεύτερο, ότι ενισχύεται ο αθλητικός τουρισμός. Σε μία περίοδο η οποία περνάει το καλοκαίρι και υπάρχει κάποια πτώση του τουρισμού, έρχεται ένα μεγάλο γεγονός, ένα μεγάλο event να τονώσει τουριστικά την περιοχή. Σε μία έρευνα που κάναμε το 2017, βρήκαμε ότι περίπου 400 με 500 διανυκτερεύσεις αφορούσαν το διήμερο του Rank Greece. Τρίτο, είναι ότι με μπροστά το Rank Greece, με σημαία το Rank Greece, αναπτύχθηκε, εκτινάχθηκε θα έλεγα, το δρομικό κίνημα στην περιοχή μας και ευρύτερα στην περιφέρειά μας. Λέω με σημαία το Rank Greece γιατί μιμούμενοι το Rank Greece έγιναν πάρα πολλοί δεκάδες αγώνες δρομικού αποτελέσματος σε όλη την περιφέρεια. Έτσι οι δρομείς, οι οποίοι αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια, βρίσκουν πολλές δράσεις να συμμετέχουν. Και επίσης, έχει απενοχοποιηθεί το θέμα του τρέχω έξω στο δρόμο πια. Δηλαδή, βλέπω την κυρία Στεργίου εδώ πέρα, το 2010, εάν έτρεχε που έτρεχε μέσα στην πόλη, θα τη θεωρούσαν γραφική, σίγουρα τη θεωρούσαν. Τώρα πια είναι της μόδας, όχι μόνο σαν μόδα, αλλά και ουσιαστικά. Δηλαδή, έχει μπει στην κουλτούρα του μέσου Αλεξανδρουπολίτη, του μέσου κατοίκου της περιφέρειας. Ένα επόμενο είναι το θέμα της υγείας που αναφέρθηκε πριν, που ανάφερε ο κύριος Πέτροβιτς, είναι ότι και πάλι με σημαία το Rank Greece, ο κόσμος, προσπαθώντας ακόμα και να φτιάξει λίγο τη φυσική του κατάσταση για να συμμετέχει, προετοιμάζεται, βγαίνει από το σπίτι, βάζει τα αθλητικά του παπούτσια, περπατάει και τρέχει, έτσι έχει βελτιώσει την προσωπική του υγεία και όλα αυτά είναι κόστη τα οποία μειώνονται από το εθνικό εισόδημα για θέματα υγείας. Ένα τελευταίο, ίσως και πιο σημαντικό, είναι ότι αυτό που βλέπετε σήμερα εδώ πέρα και θα δείτε τη μέρα του αγώνα, είναι η συνεργασία. Σε αυτό τον αγώνα, εδώ έχουμε τον Αντιδήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη να με διορθώσουν, δεν νομίζω να υπάρχει άλλο τέτοιο δρόμενο κοινωνικό το οποίο να συμμετέχουν όλοι οι φορείς της πόλης και οι ιδιωτικοί φορείς. Είχα μια χρονιά κάθισε και υπαριθμίσει περίπου ποιοι φορείς συμμετείχαν και τους είχα βρει περίπου 40. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο.
Τέλος, μου δίνεται ευκαιρία να ευχαριστήσω και προσωπικά τρεις ανθρώπους τέος, οι οποίοι από την αρχή στήριξαν, επέλεξαν την πόλη της Αλεξανδρούπολης και οργάνωσαν το Run Greece, και από εκεί και πέρα βαδίζουμε στα χνάρια των οδηγιών τους. Είναι ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, ο κύριος Κώστας Παναγόπουλος, ο τέος Γενικός Γραμματέας και Κλοιπών, κύριος Βασίλης Σεβαστής, και φυσικά ο Μάκης ο Ασημακόπουλος, ο οποίος νομίζω ότι είχε και την ιδέα τη γενική του Run Greece και ήταν ο μέντορας μας τουλάχιστον τις πρώτες χρονιές. Να θυμίσω και δύο ακόμα στοιχεία. Το σκορ το οποίο ανέφερε ο κύριος Χατζηβασιλείου, τις 3.500 συμμετοχές του 2016 και τις περίπου 50 διεθνείς συμμετοχές την ίδια χρονιά. Δηλαδή, ο αγώνας μας μπορεί και πρέπει να είναι και διεθνής. Τέλος, να πω ότι η ομάδα του Δρομέα Θράκης στηρίζει τον αγώνα με όλο το δυναμικό της, με αθλητές και διοικητικά στελέχη και τεχνικούς, και θα είναι εκεί τη μέρα του αγώνα και σε όλη την προετοιμασία. Έχει για ακόμη μια χρονιά τη στήριξη και τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και ειδικότερα του Τμήματος Τροχέας, με τα κατάλληλα μέτρα τροχέας που θα ληφθούν και την απαιτούμενη προσοχή όλων μας. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τη διεξαγωγή ενός ασφαλούς αγώνα, τόσο για τους ίδιους τους δρομείς, όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες των οδών. Η συνεργασία της υπηρεσίας μας με τον πρόεδρο και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του αγώνα είναι δεδομένη, και σκοπός όλων μας είναι η άρτια και ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.